με αριθμό προδοχών 3456 4437 11 8 23 έχει έρθει ένα έγγραφο που απευθύνεται στην ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Σαρτερισίου, ΣΥΠΕ, και αποδέκτες είναι και το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα το έρθω αυτό στις ανακοινώσεις. Είναι από 11 8. Δεν το φέρατε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Καθώς επίσης, πιάνω ένα έγγραφο σχετικό με τα σφαγεία. Αριθμό πρωτοκόλλου 31-749, 18-823. Με την ενεργειακή κοινότητα το έχω. Το έχω. Ωραία, δεν πρέπει να το διαβάσουμε στο σώμα. Να ενημερωθούμε. Αυτό το... Αυτό κοινοποιείται στους αποδέκτες. Στους αποδέκτες μέσα, στο 10, είναι και το Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακόμης. Είναι και το Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακόμης, ναι. Αυτό αναφέρεται σε μια θέση νεραϊδογούνη του Δήμου Καρπενησίου της Περιφερειακής Ενότητας Επιτανίας. Ναι. Αφορά την ενεργειακή κοινότητα. Μια ενεργειακή κοινότητα στην οποία συμμετέχουν σαν Δήμο, συμμετέχουν οι δύο σχολικές επιτροπές, έχει βγάλει κατακίνηση ο Δήμαρχος. Γιατί δεν διαβάζετε το έγγραφο, εφόσον απευθύνεται και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν πρέπει να το διαβάσετε. Θα το διαβάσω τώρα. Λοιπόν, αυτό το θεωρήσαμε επειδή ανήκει στην περιφέρεια της Επιτανίας, η θέση της κατάστασης του... Εκθέτοντας τους δικούς του λόγους.
Παράλληλα, υπάρχουν δύο ακόμη χρηματοδοτήσεις του Δασαρχείου Καρπενησιού για συναφές θέματα. Παρέθεση στο Φρέντσο Ιωλικού Πάρκου στη Μηδέν Περιοχή, οι οποίες είναι αρνητικές και επιολογημένες για την πρόκληση ανεπανόρθωτων βλαβών σε ενόγω περιοχή που χαρακτηρίζεται φυσικού κάλους και νατούρα. Η μία χρηματοδότηση υπογράφει ο τότε Διευθυντής Δασών Ευρυτανίας, κ. Καραγιώργος Γεώργιο, για τη δεύτερη χρηματοδότηση υπογράφει ο τότε Δασάρχης Καρπενησίου, κ. Φάκας Ιωάννης. Ερωτώ, πρώτο, ποια από τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις λάβατε υπόψη σας για τη λήψη της απόφασης σας και γιατί? Δεύτερο, επίσης, από την τεχνική περιγραφή του έργου με ημερομηνία 27/3/23, που προτίθεται να κατασκευάσετε, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα που κατά την προσωπική μου άποψη είναι μετέωρα και μαχητά. Πρώτον, υπάρχουν ασφαλή κριτήρια ευάλωτων οικονομικά ατόμων και οικογενειών που θα τύχουν ελάφρυνση από την παραγωγή εκτίμηση ενέργεια. Δεύτερο, ποιο εξασφαλίζει και ενδιαφέρει ότι η προσβολή τη περιοχή θα είναι ήπια όπω το λέτε στην θέση 4 τη ελληνική περιγραφή του ευλόγου έργου, με κίνδυνο στο τέλο χρηματοδοτικέ εργασίε υποφέρει, όταν γίνεται λόγο. Η απομάκρυνση φυτοκάλυψη έω 30 μεταλλογικών εκατοστών βάθο και αμέσω αυτό τίθεται υποαίρεση με παρουσιακή φράση εκτό αν απαιτηθεί διαφορετικά ή ενδείξει. Παράλληλα, η προσβολή του τοπίου δεν σταματά μόνο με την εγκατάσταση του σταθμού, αφού θα δημιουργηθεί όπω περιγράφεται σε αυτή, διάνοιξη οδού πρόσβαση, διάνοιξη καναλιών οδεύση καλοκαιριού, ισοπαίδευση άλλου χώρου και τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσεων. Περιγραφή εντελώ αφηρημένη. Το μόνο επιχείρημα που ίσω δικαιώνει την επιλογή σα για τη συγκεκριμένη περιοχή είναι ο παρακείμενο δασικό δρόμο, που εξασφαλίζει την εύκολη μετακίνηση των υλικών κατασκευή και πλακών. Κάτι που οδηγεί όντω στην ελάφρυνση του κόστου σα, αγνώντα όλε τι άλλε ενστάσει, αυτό είναι ο σκοπό τη δασική οδοδοτηρία. Συνημέρα σα, αποστέλω σχετικό έγγραφο μου από όπου προκύπτει ο αριθμό των εκτελεχωμένων ζώων που βοηθούν την ελόγω χαρακτηρισμένη ω δασική προβληματική περιοχή, όπω έκαναν και οι προκάτοχοι μου τη επιχείρηση, ενώ προκύπτει από αυτό ότι εκπληρώνω στο ακέραιο τι υποχρεώσει μου καταβάλλοντα το ενλόγω μίσθωμα αλλά και το σχόλιο προς το κράτος. Επιπλέον, η εκτροφή μου έχει επιλεγεί η μοναδική στην περιφέρεια Ευρυτανίας από το Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για αντιβαλλονομική μελέτη για το συγκεκριμένο προσκόλιο στη θέση να ραντεβούν με θέμα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κρεάτων. Επανέρχομαι και ρωτώ. Είναι δυνατόν να προωθηθούν φωτοβολταϊκά στην ενόπλη περιοχή η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως δασική πολυβαλλική και να δημιουργούνται τεράστια αποσπώματα στην λειτουργία της επιχείρησής μου? Δεύτερο, η προθέτηση και τοποθέτηση φωτοβολταϊκού σταθμού προσβάλλει ή όχι την αισθητική της περιοχής? Τρίτο, πώς είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί συγκεκριμένη περιοχή και να αλλάξει η χρήση γης όταν κάνει τέτοιο απαγορεύεται μετά το Σύνταγμά μας και η κείμενη σχετική νομοθεσία, ενώ την ίδια και αυστηρότητα προστασία προσφέρει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία? Τέταρτο, έχετε λάβει υπόψη σας ότι υπάρχουν και άλλες παρόμοιες υποθέσεις στη χώρα μας δικαστικά, νομολογιακά προηγούμενα, γεγονός που αποτελούν για μένα και τα επιχειρήματά μου ισχυρό δικαστικό αμάχη του παιχνίδιου? Πέμπτο, με ποια κριτήρια και γιατί έγινε σήμανση και οριοθέτηση της περιοχής με πασαλόμηξη στη θέση να ερωτοποιούν? Μετά από όλα αυτά, αναμένω την προηγουμένη απάντησή σας, διατηρώντας για τον εαυτό μου την επιλέξη κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων, αν συνεχιστούν οι εργασίες σας και οτιδήποτε άλλο δράση η νομική οδός για το θέμα αυτό. Μάλιστα. Πώς έγινε το πρόβλημα αυτό, και τώρα που πήρα το πρόβλημα, αυτό ήταν εκπότα μου σκήση. Να και αυτό το με την επιστολή μου αυτή, σας καταθέτω τα σχετικά έγγραφα πάνω στα οποία στήριξα τις παραπάνω απόψεις και με την ίδια να τα θέλω και εγώ. Αυτό, κύριοι συνάδελφοι, οι αποδέκτες προς ενεργειακή κοινότητα Καρπενησίου Μακρακόμης είναι η αποστολή αυτής της επιστολής. Και πίνακας αποδεκτών είναι ο Δήμος Καρπενησίου, ο Δήμος Μακρακόμης, η ενιαία σχολική επιτροπή σχολικών μονάδων του βάθους και του βάθους εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου, κοινοφελής επιχείρηση Καρπενησίου ΕΚΕΠΑΔΗ, σχολική επιτροπή
προσβάλλεται πέρυσι του Δήμαρχου Ακόμης, ιστορική επιτροπή δεν προσβάλλεται πέρυσι του Δήμαρχου Ακόμης, τοπική κοινότητα Μυρίκη, δημοτική ενότητα Καρπενησίου, τοπική κοινότητα Αγίου Νικολάου, δημοτική ενότητα Καρπενησίου, δημοτικό συμβούλιο Καρπενησίου, δημοτικό συμβούλιο Μακρακόμης, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, αντιπεριφερειάρχη δασική πολιτική κοινοτροφία και ολικού σχεδιασμού προστασία περιοχών, πεζοπορικό φυσιοδιοικητικό σύλλογο Καρπενησίου, τμήμα δασολογία και γεωπονικό πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτή είναι η απορία. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στην ενεργειακή κοινότητα. Άλλωστε την έχουμε ψηφίσει όλες. Δεν μπορεί όμως, τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε καν επόμενο, ο Δήμαρχος να βγαίνει υποτιμώντα την νοημοσύνη όλων μας και όλων των δημοτών και να λέει διασφάλισε, διασφαλίζοντας έτσι ακριβώς το εγγραμμένο την ενεργειακή επάρκεια και την αυτονομία σε ενέργεια. Αυτή η σύσταση η ενεργειακή κοινότητα προς το συμβάνω τέλος πάντων των υπάλληλων κοινωνικών ομάδων. Πού τα λέει αυτά, σε ποιον θα γίνει αυτό, θα λέει. Όταν θα γίνει, δεν ξέρω όταν θα γίνει. Τι είναι το πρόβλημα, λέει, την έξι διασφαλίζοντα. Όχι, θα διασφαλίσει. Θα διασφαλίσει όταν είναι η έργη. Δεν είπε αυτό. Δεν είπε αυτό. Δεν νομίζω ότι διαπιστώνεται παραμύθια και ψέματα. Θα διασφαλιστεί. Δεν είναι τόσο βέβαιο όσο το αυτό. Ξέρετε τώρα. Περιποτιμάται λοιπόν. Για να πάρει τα χωράφια για αυτό, να μην χάσει τα χωράφια. Άλλο αυτό. Άστρο αυτό. Εμείς είμαστε, δεν είμαστε με αυτόν, είμαστε με τον Δήμο. Έγινε το έργο αυτό. Όχι. Πού επιθυμεί. Τώρα λε την αλήθεια. Ότι έγινε το έργο. Δεν παιδιά. Όχι. Μπράβο, δεν έγινε. Διάβασα το που είσαι μόνο. Ο κύριο Δράμο έχει τώρα, πραγματικά πέρασε αρκετή ώρα και κάτι που θα είχε λυθεί αν αυτό το έγγραφο όπου ζητάει, γιατί το στέλνει στο ίδιο το προσωπικό, να μα το στέλνετε σε όλου το διαβάσω. Και να με δημιουργεί το θέμα, διαβασέ το, μα πού σου πού να διαβάσω. Ό,τι έρχεται για διαφορά του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο, οφείλει ο πρόεδρο να το προωθεί. Δεύτερο. Γιατί έχει πρακτική αξία. Ο άνθρωπος μιλάει για έργα που γίνονται σε ένα υπόπεδο. Έχει υπάρξει χρηματοδότηση. Έχουν ξεκινήσει έργα. Τι είδους έργα. Ποιος θα πληρώνει. Υπάρχουν κάποιες συμφωνίες άλλες. Δημιουργούνται ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Με αφορούμε το έργο. Άλλο τώρα πράγματι είμαστε υπέρ της ενεργειακής κοινότητας, κατά, ποιοι θα είναι, ποιοι θα ωφεληθούν. Τα είπαμε τότε, θα τα δούμε και στην πράξη. Αυτά όμως πρέπει να απαντηθούν. Έχουν ξεκινήσει έργα. Αν ναι, ποιος θα χρηματοδοτεί, ποιος πληρώνει, από πού βγαίνουν τα λεφτά. Η ενεργειακή κοινότητα που απαρτίζεται από Δήμο 1, Δήμο 2 και επειδή έπρεπε να υπάρχουν και μέσω και υπάρχουν και τις σχολικές επιτροπές, πρέπει να δίνει λόγο στα δημοκρατικά. Και εσείς μέχρι στιγμής δεν έχετε πει τίποτα. Ό,τι καταλάβαμε το έγγραφο, πασάλια βάζω. Ίσως μην ορθέτησε ακόμα, δεν έχει ξεκινήσει. Πασάλια λέει. Παλούκια έγγραφο. Ναι, αυτό είναι. Αν είναι το τελείο και πάρα. Ναι, δεν υπάρχει αυτό ότι κάνουν παλούκια και πασάλια. Δεν υπάρχει αυτό, είναι διασφαλίζοντας. Δεν υπάρχει αυτό, είναι σωστό βέβαιος. Πω, λέει αυτός. Πασάλια βάζω. Πασάλια βάζω. Ναι, καλό όχι όμως. Όταν έχουμε όμως την έγκριση και ξεκινάμε από 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 την έγκριση. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Σε τρεις μέρες γίνεται το εργαστήριο και δεν έχει απόφαση. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί τώρα να διεκδικήσει τα στοιχεία και τα σχέδια. Αυτά που έγραψε δεν ισχύουν σε τίποτα. Και δεν ισχύουν τίποτα αυτά που έγραψε. Αλλά αυτό που έχει σημασία και επιλέχθηκε να γίνει στο καμπινί για χρόνο. Διότι εκεί πέρα ο υποσταθμό έχει κοινό. Δεν έχει προορισμό όπω έχει εδώ. Δεν έχουμε εντύπωση. Λοιπόν, γίνεται αμέσω. Ξεκινάνε, κουμπώνει, δεν έχει γίνει η έγκριση, έχουμε πάρει την έγκριση, έχουμε πάρει τους όρους σύνδεσης, έχουμε πάρει τους όρους σύνδεσης. Χωρίς υπόλοιπο του περισσότερου σύνδεσης. Ακούστε λίγο, αυτό που λέω με επιφύλαξη, αλλά από ό,τι είχα ακούσει αυτή μου, είχα την εγώ να το ξανακαλύτερα. Γιατί έχει συμμετείχει και έχει ο τελικό μου αυτό παρακολουθήθηκε, αν θα πάρω καλά, από το δασταγείο. Είναι έτσι, Καρόλα. Όταν
την σύμβουλη του Δημάρχου Καπενησίου είναι ότι είναι σε αναζήτηση χρηματοδότησης. Αυτό το έχω και σε έγγραφο, μπορώ να το διαβάσω τώρα. Για το δικό μου δεν μπορεί να το διαβάσω. Σου λέω το πέρα. Αυτή είναι η ερώτηση. Εντάξει. Ποιο συμπληρωματικά προκύψανε. Εδώ δεν απαντάμε με αυτήν την ερώτηση. Γιατί μέσα εκεί μετά βγήκε το σοβαρά. Έχουν πάρει έτσι και έτσι. Για πού κούμα, ποιο κούμα. Αφού ακόμα είναι σαν χαρτιά η τελώση. Λέει εργασίες και αυτό μετατρέπεται τα πασάλια. Και τα πασάλια εργασίες. Ποιος πληρώνει. Ποιος αποφάσισε ότι πρέπει να έχει ένα σαν διοίκηση. Γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ δεν έχει. Πώς το λένε, πληροφορηθεί αυτά. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα και δείχνουν άλλη μια φορά την υποτίμηση. Όχι τη δική μας του κόσμου της περιοχής. Και όσον αφορά για τα θαλίσσα προβλήματα, εμείς ξαναπάμε στο πρώτο δημοτικού να μάθουμε τον Ερνεστό να εκδομεύοντα, αλλά είναι η γνωστή κοροϊδία. Όπως είναι η κοροϊδία ότι είχαμε μείωση, λέει, στα τέλη. Και θυμάστε την απόφαση για τα τέλη αποχέτευσης που μειωθήκανε 20 έως 40. Να μην τα χαρακτηρίζω τώρα. 20 στην πραγματικότητα. Και δεν πέρασε ολόκληρο με την παρέμβαση όλων εδώ της αντιπολίτευσης. Γιατί θα ίσχυε για όσους πήραν στην ΕΔΕΜΕ και δεν ήταν, έτσι δεν είναι. Και το πήραν πίσω. Και εμφανίζεται τώρα μείωση των τελών. Έτσι είναι με την ενεργειακή κοινότητα. Γι' αυτό ξαναλέω μια φορά. Εδώ χρειάζονται σοβαρές απαντήσεις. Δεν είμαστε παρέα, καθηγητή. Μίλησα με τον Δήμο Καπενησίου μόλις. Έχει παραχώρηση κανονικές διαδικασίες όπως το βλέπετε από τον Δασκευτή. 90 στρέμμα. Πόσα? 90. Τι μου είπε. Μίλησα τώρα με τον Σούλο. Τι μου λέει. Έχει γίνει όλες οι διαδικασίες του νομότητα και σταμάτα όλα. Προχωράμε, κανονικά δεν σταματάμε. Το πήραμε το πλαίγραφο. Και εμάς μας παραχωρούν 90 στρέμμα. Αυτός. Εδώ η παραχώρηση που έγινε στην ενεργειακή κοινότητα του Σταγκρίνου είναι 90 στρέμματα. Σε 19 στρέμματα που καταλαβαίνετε γίνεται η τιμή σου περιοχή, γίνεται άλλη χιλιάδια. Ναι, δεν γίνονται. Άρα έτσι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εδώ. Τα πασάρια έτσι Τέλος πάντων,